Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην Thank You Campaign της Oriflame, μια παγκόσμια πρωτοβουλία υποστηρίζοντας το Childhood Foundation, που σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει όλους εμάς στις δύσκολες συνθήκες που μεγαλώνουν πολλά παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχώς σήμερα στον κόσμο υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς την οικογένειά τους. Όλοι εμείς που στα παιδικά μας χρόνια έχουμε υπάρξει τυχεροί, ζήσαμε δίπλα στην οικογένειά μας και σε ανθρώπους σημαντικούς που μας ενέπνευσαν και μας στήριξαν, γινόμαστε σήμερα όλοι οικογένεια για τα παιδιά των χωριών SOS. Με την Ίμιση Μπράσλετ δημιουργήσαμε μια πάρα πολύ όμορφη σειρά από thank you βραχιολάκια, 6 διαφορετικούς κωδικούς, 6 διαφορετικά χρώματα και μηνύματα, στη συμβολική τιμή των 3,5 ευρώ, που το κάθε ένα συμβάλλει με το ποσό του 1 ευρώ στην ενίσχυση των παιδικών χωριών SOS. Θέλουμε τη στήριξή σας, βοηθήστε μας να βοηθήσουμε τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ξέρετε ότι η παιδική ηλικία είναι καθοριστική για όλους μας και διαμορφώνει το χαρακτήρα μας και το υπόλοιπο της ζωής μας. Εγώ προσωπικά, παίρνοντας αυτή την ευκαιρία, ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή που είχα όταν ήμουν μικρός και ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος που διαμόρφωσε το χαρακτήρα μου, πίστεψε σε μένα και μου έδωσε όλα τα εφόδια για να μπορώ να φτάσω εδώ που έχω φτάσει σήμερα. Thank you, coach. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γονείς μου. Καταρχάς για την υπέροχη παιδική ηλικία που είχα, για την αγάπη που πήρα, για τη στήριξη που είχα όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζω να έχω βέβαια. Θέλω να πω ευχαριστώ στην καθηγήτρια των σχολικών μου χρόνων, των γαλλικών, γιατί ουσιαστικά με τον πάρα πολύ ωραίο τρόπο και την επικοινωνία που είχε για τον πολιτισμό της Γαλλίας, με επηρέασε, λάτρεψα τα γαλλικά και αυτό καθόρισε και όλη τη μετέπειτα πορεία της ζωής μου. Αφού τα γαλλικά γίνανε για μένα η μεγάλη μου αγάπη, σπούδασα μετά στο Παρίσι γαλλική φιλολογία και όλα αυτά τα χρωστάω σε εκείνη την κυρία Βασιλοπούλου που μου μεταλαμπάδεψε αυτή τη μεγάλη της αγάπη για την κουλτούρα, για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τη γιαγιά μου που έχω και το όνομά της, γιατί με δίδαξε από τα παιδικά μου χρόνια πώς να προχωράω στη ζωή μου προσφέροντας όλο μου τον εαυτό και όλη μου την αγάπη στους γύρω μου, να μην λέω όχι, να μην λέω δεν μπορώ και όλα να γίνονται με αγάπη και μεγάλη μεγάλη προσπάθεια. Γιαγιά μου, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι ακόμα δίπλα μου και ακόμα δίπλα και στα δικά μου τα παιδιά και μας οδηγείς με το παράδειγμά σου. Σε ευχαριστώ πολύ και σε αγαπώ. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις φίλες μου την Κατερίνα και τη Χριστίνα για τα υπέροχα παιδικά χρόνια που περάσαμε μαζί, για όλα τα ξενύχτια και τις συζητήσεις που κάναμε μέχρι το πρωί, για το ότι είναι δίπλα μου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μου, με κάνουν να χαμογελούν και βρίσκουν πάντα χρόνο για μένα. Σας ευχαριστώ. Κρατάω το βραχιολάκι που λέει Thank you for your love. Νομίζω ότι δικαιωματικά αυτό πάει στους γονείς μου, στον πατέρα μου και στη μητέρα μου, που με μεγάλωσαν μέσα σε μια πολύ υγιή οικογένεια με αγάπη και φροντίδα. Μου παρήχαν όλα τα απαραίτητα στη ζωή για παιδεία, μόρφωση, αλλά αυτό που κουβαλάω πολύτιμο στη ζωή μου είναι το ήθος και οι αρχές. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν θα κάνεις παιδιά, τότε θα καταλάβεις. Έκανα παιδιά και θα ήθελα μέσω εσάς να μπορέσω να τους ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τη μαμά και τον μπαμπά. Πολύ περισσότερο όμως τη μαμά, γιατί ήταν ο ισορροπιστής ανάμεσα σε δύο πολύ εκρηκτικές προσωπικότητες, όσο ο μπαμπάς και εγώ, και μπορούσε με τους κατάλληλους χειρισμούς να νομίζουμε ότι ο καθένας είχε δίκιο και να έχουμε μια απόλυτη ηρεμία στο σπίτι. Ευχαριστώ, μαμά. Ευχαριστώ την Ελένη, γιατί με στήριζε σε όλες μου τις δυσκολίες. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μου έχουν δώσει αγάπη και στοργή, έτσι ώστε αργότερα φτιάχνω σε δικά μου οικογένεια. Να δώσω την δικιά μου αγάπη και στοργή όσο μπορώ καλύτερα στα δικά μου παιδιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου που με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γιαγιά μου, γιατί για μένα ήταν σαν μια δεύτερη μάνα. Θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου Εμμανουέλα που είμαστε φίλες από 5 χρονών και στέκεται πλάι μου ακόμα και σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου για τις καλές τους συμβουλές, για την αγάπη τους, για τα όχι που μου είπαν και γιατί ήταν πάντα εκεί.
Ευχαριστώ πολύ τον μπαμπά μου, ο οποίος στήριζε πάντα τις επιλογές και τα όνειρά μου και ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει τα χρόνια είναι δίπλα μου όπως τότε. Επί της ευκαιρίας της καμπάνιας ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τους δύο μου γονείς, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Μεγαλώνοντας πια συνειδητοποιώ όλη τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν για να μας μεγαλώσουν ισορροπημένα, να μας φέρουν στον κόσμο και να μας κάνουν σωστούς ανθρώπους για την κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω τη γιαγιά μου, η οποία ήταν πάντα δίπλα μου και με πρόσεχε κάθε στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, γιαγιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γιαγιά μου, που δυστυχώς δεν είναι πλέον κοντά μου. Εκτός από το όνομά της, μου έδωσε υπέροχες παιδικές αναμνήσεις, με φοβερές γεύσεις, απίθανες μυρωδιές, μια πολύ γλυκιά αγκαλιά. Ήταν ο άνθρωπος που όταν έπεφτα μου έλεγε «Σήκω, μπορείς», και αυτό το «μπορείς» με έκανε στη ζωή μου να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Σε ευχαριστώ, γιαγιά. Μου έδωσες πάρα πολλά. Να είσαι καλά εκεί που είσαι. Thank you for standing by me. Ή αλλιώς ευχαριστώ που στέκεσαι δίπλα μου. Αυτό είναι ό,τι λιγότερο θα μπορούσα να πω στη μητέρα μου, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει πάντα όλες μου τις προσπάθειες και τις κινήσεις που κάνω. Και τα τελευταία ειδικά δύο χρόνια που έχουμε περάσει λίγο δύσκολα, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά, αν δεν την είχα να στέκεται δίπλα μου και να με στηρίζει καθημερινά, δεν θα μπορούσα να καταφέρνω αυτό που καταφέρνω σήμερα. Μανουλά, σε αγαπώ, σε ευχαριστώ και είναι το λιγότερο που μπορώ να πω για σένα, για όλα όσα κάνεις για μένα.